Έχω απέναντί μου μία κοπέλα, η οποία πριν ξεκινήσουμε το podcast μου έκανε δικιά μου ψυχοθεραπεία, την οποία τη χρειάζομαι. Είναι η Σιμώνη Σχίζανη, συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια, κλινική υπνοθεραπεύτρια και πάρα πολλά που δεν τα λέμε γιατί θα φάμε όλο το podcast. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεσαι σήμερα εδώ. Εγώ ευχαριστώ, Μαρία μου. Και διαλέξαμε δύο θέματα τα οποία προβληματίζουν πολλούς γονείς και όχι μόνο. Και γιαγιάδες και παππούδες και νονές. Το πρώτο είναι οι παιδικές φοβίες. Ναι. Το δεύτερο είναι ο θυμός, το οποίο θα το πούμε σε άλλο podcast. Να ξεκινήσουμε με τις παιδικές φοβίες και να δούμε, ρε παιδί μου, πολλές φορές προβληματιζόμαστε κι εμείς ως γονείς. Είναι φυσιολογικό το παιδί να έχει φοβίες? Θεωρείται μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια να θέλει αναμένο το φως, να φοβάται διάφορες έτσι καταστάσεις? Είναι φυσιολογικό? Υπάρχει, σύμφωνα με αυτό που λες, στις πιο μικρές ηλικίες, υπάρχουν κάποιες φυσιολογικές αντιδράσεις, ειδικά όταν τα παιδιά είναι νηπιακής ηλικίας. Είναι βασικά συνηθισμένες φυσιολογικές συμπεριφορές στην προσαρμογή τους στο άγνωστο. Okay. Δηλαδή τα παιδιά συνεχώς όταν είναι μικρά βιώνουν συνεχώς νέες εμπειρίες, νέες καταστάσεις. Και αισθάνονται και αυτό το άγχος, δεν ξέρουν τι είναι. Είναι το άγνωστο αυτό που, όπως εμείς, όπως οι ενήλικες, μπορεί να είναι σε μια άγνωστη χώρα την πρώτη φορά που θα πάνε, θα είναι λίγο πιο, θα φοβούνται, δεν θα ξέρουν. Όσο περισσότερο βιώνετε κάτι, δεν αποτελείται μια προσαρμογή στο νέο και το άγνωστο. Και αυτές είναι φυσιολογικές αντιδράσεις. Αλλά υπάρχουν, μεγαλώνοντας, γίνονται πιο ειδικές. Μπορεί να στραφούν σε αυτό που είπες, σε καταστάσεις, σε αντικείμενα, σε ζώα, σε θορύβους, σε καιρικά φαινόμενα, ας πούμε, αστραπές. Και υπάρχει και αυτό με τη γενικευμένη, το φόβο του αποχωρισμού. Που είναι γενικά... Αχ, αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, Ναι, είναι το άγχος αποχωρισμού που λέμε, είναι φόβος ότι για το βγαίνω εκτός του γονικού περιβάλλοντος και πάω στο νέο, στο άγνωστο και πρέπει να γίνει αυτή η προσαρμογή και βιώνεται σαν έτσι και το λένε σαν άγχος. Είναι φόβος για αυτό που βγαίνω από αυτή την ασφάλεια του σπιτιού, του comfort zone που λένε. Ναι. Και γίνεται έτσι. Οπότε... Πώς το χειριζόμαστε αυτό? Εγώ όταν πήρα το δικό μου σχολείο, ο οποίος έκλαιγε αρκετά για μεγάλο χρονικό διάστημα, μου λέγανε πως ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης είναι να τον αφήσεις και να φύγεις. Εγώ δεν ένιωθα πολύ καλά με αυτό. Γιατί λέω και εγώ, εντάξει, θα μείνω μια, δύο, τρεις μέρες, λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ, μέχρι να συνηθίσει, θα φύγω, θα ξανάρθω. Το θεωρούσα πιο φυσιολογικό να γίνει μια... έτσι μετάβαση λίγο πιο άπαλη, χωρίς πολλά κλάματα. Αλλά ήτανε άστον και φύγε. Στα 10 λεπτά είναι μια χαρά. Και μου στέλναν και βίντεο πως είναι μια χαρά και έπαιζε. Εσένα, ποια είναι η άποψή σου από την εμπειρία σου? Και είναι και τα δύο, είναι εξαρτάται. Απλά τα παιδιά εκείνη την ώρα έχουν την... θέλουν να νιώσουν ασφαλείς. Δεν σημαίνει ότι χωρίς τη μαμά τους δεν θα είναι ασφαλείς. Θα τους προσφέρει την ασφάλεια ο χώρος ο νέος που βρίσκονται και πρέπει να κάνουν αυτή την προσαρμογή στο καινούριο. Γι' αυτό πολλές φορές και οι δασκάλες που έχουν και αυτή την εμπειρία λένε αφήστε το και θα είναι. Και είναι εντάξει, όντως είναι εντάξει. Όντως, ναι. Εγώ έχω να εξομολογηθώ δημοσίως ότι έχω μείνει σε μια γωνία για να το ελέγξω αν ήταν όντως εντάξει. Και όντως είναι εντάξει. Παρόλο που και εμείς που τα ξέρουμε. Αλλά θες, αυτό όταν είναι τα παιδιά σου είσαι αγιός. Σίγουρα, σίγουρα. Και είναι εκείνη την ώρα το παιδί έχει την ανάγκη να γνωρίσει, να πάρει έναν έλεγχο της κατάστασης και ότι θα είναι εντάξει εκεί. Και πρέπει να το καθησυχάσουμε. Πρέπει δηλαδή να του πούμε: θα έρθω γρήγορα να σε πάρω. Μπορεί να σου έχουν κάνει αυτή. Μαμά, θα έρθει γρήγορα, θα με αφήσει, αλλά μεγαλώνοντας. Ναι. Δεν ξέρω αν σου την έχουν κάνει και τα δικά σου παιδιά αυτή την ερώτηση. Καθησυχάζονται να ξέρουν ότι. Μ' αφήνει αλλά θα γυρίσει. Μ' αφήνει και είμαι ασφαλής εδώ και η μαμά μου θα γυρίσει. Μπράβο. Δηλαδή έχουν την ανάγκη να ξέρουν. Και να το κάνεις πράξη όμως, δηλαδή να πας γρήγορα τις πρώτες μέρες, ή νομίζεις πως ο χρόνος κυλά και δεν το παίρνουν πρέφα τα πιτσίρικια? Ναι, δεν ξέρουν την αίσθηση. Δεν έχουν ρολόγια. Ναι. Είναι ακόμα εκτός. δεν έχουν την αίσθηση πότε είναι το γρήγορο και πότε είναι το αργό. Μπορεί να πας μετά από 2-3 ώρες και είδες, ήρθα γρήγορα. Το παιδί θα εμπιστεύεται εκείνη την ώρα, επειδή δεν έχουν τόσο την αίσθηση. Μπράβο, του και χρονικού. Και παίζουν κιόλας. Δεν είναι όπως εμάς μπροστά στον υπολογιστή που θα καταλάβουμε ότι έχει περάσει ένα δύο. Όχι. Και ξεχνάνε. Δηλαδή τους φεύγει γιατί νιώθουν την ασφάλεια στο περιβάλλον που βρίσκονται. Μάλιστα. Ποια πράγματα φοβούνται περισσότερο τα παιδιά? Και είναι σωστό που είπες και για την ηλικιακή διαφοροποίηση. Δηλαδή ότι όσο μεγαλώνουν φοβούνται διαφορετικά πράγματα, όταν είναι πιο μικρά διαφορετικά.
διαφορετικά. Ποια πράγματα φοβούνται περισσότερο, τα οποία πρέπει να μας ανησυχήσουν, δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να το λύσουμε. Παραδείγματος χάρη τις αστραπές, όταν είναι πιο μικρά, τα φοβούνται περισσότερο. Μετά δεν το ξεπερνάνε. Ένα λεπτό, να τα βάλουμε στη σειρά. Ναι, όταν πάλι τα, γιατί εμένα μέσα στο κεφάλι μου είναι όλα. Είναι όλα μαζί. Στην ηπιακή ηλικία έχουν να κάνουν ό,τι αφορά σε σχέση με τους γονείς. Αυτά που λέγαμε πριν. Okay, ναι. Αυτές είναι οι φοβίες τους. Όταν αποχωρίζονται το γονείς, ότι προσαρμόζονται στο άγνωστο, στα γενικά. Δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί ο εγκέφαλός τους για να πάρουν πολλές πληροφορίες. Έτσι, οτιδήποτε καινούριο που βιώνουν μπορεί να τους δημιουργήσει φυσιολογικός φόβος, αυτό που είχαμε πει στην προηγούμενη. Ναι, ναι. Είναι φυσιολογικό και δεν το γνωρίζουν, τους είναι ανίκιο. Μέχρι να γίνει κάτι οικείο, μπορεί να έχουν αυτό το αίσθημα του φόβου, που δεν είναι, είναι στα φυσιολογικά πλαίσια. Τώρα, όταν είμαστε στη προσχολική ηλικία και στη σχολική, είναι αυτό που είπα πριν, που είναι συγκεκριμένα καταστάσεις, ανθρώποι, ζωάκια. Εκεί πρέπει να ξεχωρίσουμε πότε κάτι συνδέεται με μια πραγματική εμπειρία με το γεγονός. Δηλαδή, αν του έχει επιτεθεί ένα σκύλος, παραδείγματος χάρη. Ναι, ή αν είναι ένας εικονικός φόβος. Τι εννοώ με αυτό? Τα παιδιά μπορεί να νιώθουν μια εσωτερική σύγκρουση για κάτι άλλο. Οπότε, αν το μεταφέρουν σε μια κατάσταση ή σε ένα αντικείμενο ή σε κάτι άλλο για να αποκτήσουν τον έλεγχο, το μεταφέρουν εκεί αυτό το συναισθηματικό. Αυτή την ανασφάλεια και το φόβο, ναι, ψάχνουν να βρουν κάπου να το και ακουμπήσουν και το τοποθετούν εκεί, και είναι αυτό για να το ελέξουν. Άρα είναι αυτό, το αποφεύγω, άρα δεν νιώθω αυτό που νιώθω. Που αυτό που νιώθω μπορεί να είναι κάτι άλλο και δεν ξέρουν. Δύσκολο να το ανακαλύψει ένας γονέας αυτό, έτσι, ναι. Μπορεί και να μην χρειάζεται, γιατί αυτό που είπες, τι κάνουμε, πότε το κάνουμε, πότε τα λύουμε αυτά τα πράγματα, είναι όταν υπάρχει, όταν το παιδί αυτό επηρεάζει την κανονική λειτουργία του και όταν προσφέρεται μια δυσλειτουργία που πλέον, π.χ. στα καιρικά φαινόμενα, ένα παιδί φοβάται τις αστραπές και πάει ποδόσφαιρα, ας πούμε, και κάθε φορά που βρέχει και έχει αστραπές δεν πηγαίνει στην προπόνησή του, ή τη νύχτα δεν μπορεί να κοιμηθεί επειδή έχει αστραπές. Αυτό επηρεάζει. Ωραία. Και εκεί πρέπει να κάνεις κάτι. Okay. Δηλαδή, υπάρχουν φοβίες, όπως και στους ενήλικες, που δεν είναι επιζήμιες και πρέπει να πάμε στο ψυχολόγο για να τις. Όλοι έχουμε φοβίες. Όλοι έχουμε, ναι, σίγουρα. Αυτές που επηρεάζουν την καθημερινότητα και κάνουν δυσλειτουργική την καθημερινότητα και τη ρουτίνα μας, αυτά είναι που πρέπει να κοιτάξουμε και να δούμε. Και επειδή το κάθε παιδί έχει τα δικά του συναισθήματα που μπορεί να τα βγάλει με πιο έντονο τρόπο, τις δικές του συμπεριφορές, όταν κάτι έχει και διάρκεια στο χρόνο και είναι έντονο και υπερβολικές οι αντιδράσεις. Και υπάρχει μια. Είναι δυσανάλογο με αυτό που βιώνει, με αυτό που γίνεται. Μάλιστα. Εκεί τότε ίσως να βοηθηθεί να δει έναν ειδικό. Ας πούμε, αν κάποιος έχει υψοφοβία. Εντάξει, αποφεύγει τα. Τώρα, αν θα πάνε ταξίδι ή αν θα πάνε σε κάπου που απαιτεί να γίνει κάτι, τότε μπορεί να πει: okay, πάω να λύσω το θέμα μου με την υψοφοβία. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι κάτι της καθημερινότητας με αυτή την έννοια. Μπράβο, σωστό, σωστό. Είναι κληρονομική η φοβία ή εμείς ως γονείς μεταφέρουμε τις δικές μας φοβίες άθελά μας στα πιτσιρίκια? Χαμογελάς, οπότε ισχύει. Κληρονομική με την έννοια ότι επειδή η μαμά έχει κάποιες ή ο μπαμπάς κάποιες φοβίες, θα περάσω στο παιδί αυτόματα? Όχι. Αλλά ότι μπορεί να τις κολλήσουν, ναι. Γιατί, το λέω έτσι, γιατί τα παιδιά αναπτυξιακά, όπως λέει και αναπτυξιακή ψυχολογία, περνούν από το στάδιο του μιμητισμού μαθαίνοντας. Οπότε, όπως η μαμά που είναι βρεφάκι, που προσπαθεί να το κάνει να μιλήσει και λέει «μάμα» και βλέπει και προσπαθεί να μιμηθεί τον ήχο. Αυτόματα, αν δει τη μαμά του ή τον μπαμπά του να αντιδράσει. Είναι ψηλά εδώ πέρα, δεν μπορώ. Ναι. Μπορεί να αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο. Με ένα συγκεκριμένο μπορεί να το πει χωρίς να το αισθάνεται έτσι. Αλλά θα του αναπτυχθεί ότι εδώ είναι ψηλά, μπράβο, δεν μπορώ. Ναι. Με αυτή την έννοια, ναι, και όχι μόνο από τους γονείς του. Μπορεί από όλα τα πρόσωπα που λειτουργούν σαν πρότυπα, π.χ. και γιαγιά, παππούς και που έρχονται και δάσκαλοι, αλλά και ένας άγνωστος. Μπορεί να του μεταφέρει κάτι του παιδιά, θα το δει και μπορεί να το μιμηθεί αυτόματα και μετά. Υπό αυτή την έννοια, ναι. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχουμε και εμείς πώς αντιδράμε στις δικές μας φοβίες για να μην τα μεταφέρουμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ που είμαι κλειστοφοβική, μπορεί να πάμε σε ένα μέρος και να πω: εγώ δεν μπαίνω, παιδιά, στο ασανσέρ, είμαι κλειστοφοβική. Και μετά που το συνειδητοποίησα, όταν πάω σε καινούριες πολυκατοικίες που έχει καινούριο ασανσέρ, λέω: άντε, μπαίνουμε μέσα. Και έτυχε να γυρίσω ο γιος μου και να μου πει: δεν είσαι κλειστοφοβική. Και λέω: μόνο σε παλιές πολυκατοικίες.
για να μην του μεταφέρω το ότι. Και μπαίνω μέσα και με πιάνει ένα καρδιοχτύπι. Και έτυχε να μείνω με τα μωρά. Για να δεις πολλές φορές ότι αυτό που φοβάσαι θα σου συμβεί. Έτυχε να μείνω σε παλιά πολυκατοικία με τα δύο τα μωρά χωρίς κινητό. Πώς το χειρίστηκες? Καταρχάς ξεκίνησα και παίρνω βαθιές ανάσες. Η κόρη μου ήταν μικρή. Οπότε ναι, δεν ψιλοκαταλάβαινε, ήταν 2,5 χρόνων. Ο γιος μου όμως μου λέει: «Μάμα, γιατί αναπνέεις έτσι?» Και του λέω: «Για μου, επειδή είναι λίγο κλειστός ο χώρος, τώρα θα πάρω τις ανάσες μου και θα ηρεμήσω». Αλλά, Σιμώνη μου, μπορεί να μην το έδειχνα στην όψη, αλλά έκανε έτσι το χέρι μου πάνω στα κουμπιά. Και να χτυπάω την πόρτα και να λέω: «Μα ακούει κανείς?» Δεν ήμουν εκεί ιδιαίτερα ψύχρεμη, αλλά έπαιρναν τις ανάσες μου. Και μετά που τον είδα ότι πήγα να του μεταφέρω μια τέτοια, πήρα βαθιά: «Ανάσε, παντάξει, γεια μου, κάποιος να μας ακούσει, θα μας ανοίξει». Θεωρώ ότι μετά που έδειξα την αδυναμία μου, το έκλεισα ωραία. Αλλά την έδειξα την αδυναμία. Ναι. Δηλαδή, με είδε να παίρνω βαθιές ανάσες, να χτυπάω, να πατώ τα κουμπιά πάνω κάτω γιατί δεν ανοίγει, να φωνάζω, μ' ακούει κανείς. Και μετά, με το που είδα το Γιώργιο ότι με κοιτούσε λίγο περίεργα, λέω: «Εντάξει, πρέπει να πάρω μια βαθιά ανάσα και να πω ότι αυτό έγινε τώρα. Δεν γίνεται να με πιάσει κάποια κρίση και να με δείξει εγώ και το μωρό». Αλλά έδειξα την αδυναμία. Τελικά τα παιδιά φοβούνται ή δεν φοβούνται? Όχι, μπουκάρουνε. Ωραία, άρα μπορεί να λειτουργήσει. Δεν είναι, και τους γονείς τους πιάνει πολλές φορές οι ενοχές, ότι κάποιες φορές δεν μπορούν να ελέγξουν αυτό το πράγμα. Ναι. Και μπορεί να τους βγει: «Αχ, το μετάφερα στο παιδί και αμέσως νιώθει ακόμα». Ναι, εντάξει, ναι. Κάποιες φυσιολογικές αντιδράσεις. Είναι καλό ότι το μάζεψες. Μάζεψα στο τέλος, αλλά η πρώτη μου αντίδραση ήταν: «Ναι. Μείναμε. Να πατώ τα κουμπιά, να χτυπώ, μα ακούει κανείς?» Και να παίρνω βαθιές ανάσεις, ναι, και να μου λέει: «Μα γιατί κάνεις έτσι?» Και μετά λέω: «Ναι, γιατί κάνω έτσι, είναι και τα παιδιά μπροστά». Και μετά το μάζεψα, αλλά η πρώτη μου αντίδραση ήταν τραγική, είναι κατά την άποψή μου. Εντάξει, βλέπεις, δεν τους το μετάδωσες. Ναι. Δηλαδή δεν είναι κανόνας ότι πάμε, μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Πώς βοηθάμε τα μωρά να ξεπεράσουν, ρε παιδί μου, κάποιες φοβίες που μπορεί να έχουν, που βλέπουμε ότι στην καθημερινότητα τους ενοχλούν? Πρέπει να πάμε σε ειδικό ή πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα κι εμείς ως γονείς μόνοι μας στο σπίτι για να τα βοηθήσουμε και μπορεί να αποφύγουμε, ρε παιδί μου, τον ειδικό? Και τα δύο. Ενώ, δηλαδή, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει. Καταρχήν πρέπει να δούμε τι είναι, αν είναι, να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτό. Είναι αυτό που είπα πριν, είναι όντως συνδεδεμένο με μια εμπειρία? Είναι κάτι άλλο και το βγάζουμε εκεί? Mm-hmm. Και πώς λειτουργά το παιδί όταν συμβαίνει αυτό? Και υπάρχει μια διαχείριση συναισθημάτων. Πρέπει να αναγνωρίσει το συναίσθημά του και να γίνει μια διαχείριση με αυτό. Υπάρχουν και πάρα πολλά, σ' αρέσει αυτό, παραμυθάκια στην αγορά σχετικά, που μπορούν να γίνουν αναφορές. Πρέπει να δείξουμε όμως και τη φυσιολογικότητα. Δηλαδή, και εμείς σαν παιδιά είχαμε φοβίες. Σιγά σιγά τι ξέρει. Και πολύ οι φίλοι σου. Γιατί οι περισσότεροι λένε: «Έλα, μωρέ, τώρα που φοβάσαι τις αστραπές». Δεν πρέπει να του ακυρώσουμε. Αυτό είναι πολύ λάθος. Γιατί ακυρώνουμε αυτό που λέει το παιδί. Εκείνη την ώρα δεν χρειάζεται ακύρωση. Είναι εντάξει που φοβάσαι. Πολύ φοβόμαστε. Και εγώ φοβόμουν αυτό. Σιγά σιγά. Και έχει και άλλα παιδιά. Πρέπει να υπάρχει μια φυσιολογικότητα αυτού. Μια αναγνώριση και μια. Έχουν ανάγκη το αίσθημα της ασφάλειας και του ελέγχου. Οπότε είναι εντάξει, ας πούμε, αν φοβάται το σκοτάδι, να έχεις ένα φωτάκι. Βρίσκεις έτσι μικρά κάθε τι. Ή για να μην ακούνε τις αστραπές, μπορεί να βάλουμε έτσι μια χαλαρωτική μουσική. Και υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει και ο γονέας μόνος του. Και είπαμε, στον ειδικό πας, αν ξεφεύγει και αν δεν μπορεί και το παιδί, αλλά και ο γονιός, ίσως να μην γνωρίζει, ίσως εκείνα που δοκίμασε να θέλει μια ενίσχυση. Πάει στον ειδικό. Χρειαζόμαστε, ναι. Καλό είναι, αν δείτε ότι δεν μπορείτε να το κοντρολάρετε, καλό είναι να πάτε σε έναν ειδικό να κατευθύνει εσάς, ρε παιδί μου, ούτως ώστε να κατευθύνουμε και εμείς τα μωρά. Γιατί πολλές αντιλήψεις από παλιά έχουν μείνει μέχρι σήμερα, αλλά δεν είναι και οι σωστές. Οπότε, καλό είναι να το ψάχνουμε έτσι λίγο περισσότερο εμείς. Ναι, και αυτό που συζητούσαμε πριν, βγούμε με το mindfulness, με την κλινική υπνοθεραπεία, με τεχνικές. Πες μου λίγο για την υπνοθεραπεία. Βοηθάει πάρα πολύ στις φοβίες η υπνοθεραπεία και στους ενήλικες. Ειδικά στις φοβίες είναι αύριο πολύ. Αύριο τι κάνεις η ώρα, έντε. Είναι πάρα πολύ. Γιατί μπαίνεις και βοηθάς το παιδί να τα βιώνει κάτω από ένα άλλο πρίσμα. Okay. Στο χαλαρό συναίσθημα, βιώνει το αυτό, αλλά το βιώνει με μια άλλη συνθήκη και κάνουμε αυτό. Πώς κοιμίζεις δηλαδή τον άλλο? Τα παιδιά ή τους ενήλικες? Τους ενήλικες.
Είναι με το λόγο που γίνεται και το παίρνουν σε μια κατάσταση. Ναι, δεν κάνουμε κάτι μαγικά και αυτά. Αυτά είναι το stage hypnotist. Είναι με τον λόγο, ηρεμεί το άτομο, μπαίνει στο στάδιο πριν τον ύπνο, που είναι λίγο πριν κοιμηθεί, που έχει αίσθηση τι γίνεται, αλλά δεν ασχολείται. Αλλά απ' την άλλη, π.χ. αν γίνει κάτι επίγον και παίξει μια σιρήνα, ας πούμε, θα ανοίξει τα μάτια να κατεβεί κάτω, αν υπάρχει κίνδυνος. Δεν είναι ότι θα μείνει έτσι. Και έχει αίσθηση. Πολύ, Ναι. Στις φοβίες ειδικά είναι πάρα πολύ καλή η υπνοθεραπεία και αυτό που λέγαμε πριν και το mindfulness, να έχουν έλεγχο των συναισθημάτων, όπως και το θυμό που θα είναι το άλλο μας θέμα, βοηθάνε πάρα πολύ να μπει σε ένα άλλο συναισθηματικό για να μπορεί να ελέγξει όταν θα γίνει αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έδωσες πολύ σωστές έτσι κατευθυντήριες γραμμές για εμάς τους γονείς και όχι μόνο. Σας ευχαριστούμε και εσάς που το παρακολουθήσατε. Θα το πούμε στο επόμενο podcast.